Στην Κομωτινή βρέθηκε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Ατόμων με Αναπηρία, η οποία πραγματοποίησε και φέτος την προετοιμασία της στην πόλη της Κομωτινής. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το τρίμερο 18 έως και 20 Ιουλίου έλαβε χώρα και το δεύτερο διεθνές τουρνουά καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων Ελλάδας, Κύπρου, Βουλγαρίας, όπως και πέρσι, καθώς η ομάδα της Σερβίας δεν παραβρέθηκε τελικά. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο κλειστό γήπεδο της Κομωτινής με δωρεάν είσοδο, ενώ στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε πλήθος κόσμου, γνώστες ή μη του αθλήματος και είδαν από κοντά έναν αγώνα μπάσκετ με αμαξίδια. Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλάμβανε τους εξής αγώνες: Τετάρτη 18 Ιουλίου Ελλάδα-Βουλγαρία, Πέμπτη 19 Ιουλίου Κύπρος-Βουλγαρία και Παρασκευή 20 Ιουλίου Ελλάδα-Κύπρος. Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Κομωτινής ενέκρινε κονδύλι της τάξης των 15.000 ευρώ για την οικονομική στήριξη της εν λόγω διοργάνωσης. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως χθες ξεκίνησε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αντισφαίρησης με αμαξίδιο στην Καβάλα και το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και τις 22 Ιουλίου. Thank you.